Ο τίτλος της συγκεκριμένης σειράς έργων είναι Sugar Free με ερωτηματικό. Ο λόγος ο οποίος υπάρχει το ερωτηματικό είναι επειδή θέλει ουσιαστικά να προβληματίσει, αφήνοντας έναν comment στη σύγχρονη κοινωνία μέσα από τα μάτια μου. Όλο αυτό είναι ένα προϊόν μυθοπλασίας, το οποίο ουσιαστικά δεν ψάχνει λύσεις, αλλά ψάχνει να προβληματίσει. Τα υλικά τα οποία έχω χρησιμοποιήσει είναι υλικά τα οποία μπορεί να βρεις τριγύρω σου. Απλά εγώ τους έχω αλλάξει τελείως την αρχική τους κατάσταση. Για παράδειγμα, ας πούμε το χαλί, που είμαστε συνηθισμένοι να το βλέπουμε κάτω, εγώ το έχω πάρει και το έχω κάνει μαλλιά. Ο χλωροτάπητας το έχω αλλάξει σε κάτι άλλο. Επίσης έχω χρησιμοποιήσει μια σανίδα skate, της έχω δώσει μορφή και είναι μια φιγούρα. Αυτό ονομάζεται ready made το κίνημα και είναι ουσιαστικά παίρνεις αντικείμενα τα οποία έχουν τελείως διαφορετική χρήση και τα μετατρέπεις σε κάτι άλλο. Αυτό συνδυαστικά με τα χρώματα, τα πολύ έντονα χρώματα τα οποία μου αρέσει να χρησιμοποιώ γιατί είμαι άμεσα επηρεασμένος από 80s, 90s. Επίσης είμαι πάρα πολύ επηρεασμένος από κυβισμό, Καντίνσκι και Bauhaus και όλα αυτά μαζί είναι ουσιαστικά σαν ένα συνοθήλευμα το οποίο με βάση αυτό που μου συμβαίνει και ήθελα να εκφράσω δημιούργησαν αυτή την κατάσταση. Ουσιαστικά τα ντόνατ είναι όπως και το έργο αυτό, μπορεί να το δεις, ουσιαστικά σου βγάζει κάτι πιο ζεστό, κάτι πιο παιχνιδιάρικο, αλλά στην ουσία κρύβει από πίσω του κάτι πιο βαθύ, το οποίο είναι το μήνυμα το οποίο ήθελα εγώ ουσιαστικά να περάσω, που έχει να κάνει με τα ποσοστά ζάχαρης που καταναλώνονται καθημερινά, τα οποία είναι τεράστια άμα δείτε τους αριθμούς, και θέτει ζητήματα όπως έχει να κάνει με την παχυσαρκία ή με το πόσο addicted μπορεί να γίνουμε στη ζάχαρη ή πόσο addicted είμαστε ήδη στη ζάχαρη και χωρίς να το ξέρουμε, από διάφορες πηγές της καθημερινότητάς μας. Οπότε ήθελα να βάλω ένα πάρα πολύ όμορφο περιτύλιγμα σε κάτι πάρα πολύ βαθύ και δυνατό, ώστε να προβληματίσω. Και γι' αυτό το λόγο διάλεξα να φτιάξω ένα ντόνατ που είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, που στους περισσότερους μας μπορεί να αρέσει και με τα έντονα χρώματα, όλο αυτό δημιουργεί κάτι πολύ ζεστό και οικείο, που όντως είναι, γιατί όντως καταναλώνουμε αρκετή ζάχαρη πολύ από μας καθημερινά. Ο φίλος μου εδώ μπροστά ουσιαστικά έχει να κάνει περισσότερο με τον εθισμό σε διάφορες ουσίες. Ο άλλος φίλος εδώ έχει να κάνει ουσιαστικά με παχυσαρκία και πάλι με ζάχαρη. Ο λόγος ο οποίος έχουν γίνει τα σύννεφα με τους κεραυνούς και τις καρδιές προφανώς είναι γιατί όλο αυτό είναι σαν μια πολύ ωραία φούσκα που ζούμε μέσα, που απλά τους έχουμε βάλει σαν να έχουμε ρίξει πολύ κολόνια και να ζούμε. Αλλά είναι πολύ σκληρή πραγματικότητα. Και γι' αυτό το λόγο ήθελα όλο αυτό να μοιάζει τόσο ας πούμε παιδικό και αθώο, δημιουργώντας ένα πολύ όμορφο συνέστημα, αλλά στην πραγματικότητα να είναι κάτι πολύ βαθύ που πονάει όλους μας. Γιατί εγώ δεν θέλω να βρω τη λύση, απλά θέλω να προβληματίσω, γιατί ενδεχομένως όλοι μας μπορούμε να έχουμε ένα μικρό κομμάτι από όλα αυτά. Έχει να κάνει ουσιαστικά με τον καταιγισμό πληροφοριών που δεχόμαστε καθημερινά. Είναι πολύ δύσκολο στο να ξεχωρίσουμε τι πραγματικά θέλουμε και το τι όχι. Δηλαδή θεωρώ ότι στην ουσία είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τι πραγματικά είναι αυτό που μας αρέσει και είναι για μας από τον υπερκαταναλωτισμό. Και όλο αυτό είναι σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιτύλιγμα. Οπότε, δηλαδή, βρέχει καρδιές ουσιαστικά. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο να βρέχει καρδιές, έτσι. Αλλά στην ουσία, αυτές οι καρδιές είναι αυτό το comment. Άρα, εδώ θέλει να μπει ένα ερωτηματικό. Και την αυτοκριτική θα την κάνει ο καθένας μόνος του.